Μέταλλαδες και μέταλλαδες μου, πάνω σε Metal Reactions, εδώ το YouTube show που ασχολείται με πράγματα και καταστάσεις που έχουν σχέση με το hard rock και το heavy metal. Θυμίζω ότι αυτή εδώ την εκπομπή τη στηρίζει το rockoverdose.gr, το blabbermouth του heavy metal στην Ελλάδα, που συνηθίζω να λέω, η συμμετρική έκδοση του Bob Κατσιόνη, το Ελλάς Metallica, το επίσημο fan club των Metallica και φυσικά το Alone Metal Store στη Θεσσαλονίκη, alone.gr. Σήμερα θα κάνουμε μία ανασκόπηση εντός εισαγωγικών του 2021. Τι ακούσαμε, τι ζήσαμε, τι έγινε κτλ. Θα συζητήσουμε για 10 συν 1 άλμπουμ. Εύκολα μπορείτε να καταλάβετε γιατί υπάρχει 10 συν 1. Θα φτάσουμε και παρακάτω για όποιος δεν το κατάλαβε. Θα συζητήσουμε και για τα 3 disappointment της χρονιάς, τις 3 απογοητεύσεις. Είναι 2 άλμπουμ και 1 κατάσταση. Θα εξηγήσω παρακάτω τι και πώς. Θα ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Θα πούμε ένα ρεζουμέ για το 2021. Έχω να πω ότι μουσικά είμαι κάπου έτσι και έτσι. Άκουσα κάποια πράγματα πολύ καλά, άκουσα κάποια πράγματα που με απογοήτευσαν. Γενικώς νομίζω ότι δεν συνεχίζω να μην έχω μεγάλο hype, κυρίως γιατί μάλλον φταίει η κατάσταση γύρω μας και λιγότερο η μουσική, να πω την αλήθεια. Αν και υπάρχει χρόνος να γραφτεί καλή μουσική, παρόλα αυτά αυτό δεν μέχρι στιγμής αποτυπώνεται στο full. Τα άλμπουμ που θα ακούσουμε είναι τα 10 συν 1 καλύτερα που επέλεξα για την προσωπική μου άποψη και σύμφωνα με τα δικά μου ακούσματα. Αλλά συμπλήν από το που έχω δει, περίπου κάπως έτσι έχει πάει η φάση. Δεν ξετρελάθηκα με τη χρονιά που περνάμε, είμαι μέσα ειλικρινής αυτό. Αλλά υπάρχουν 2-3 άλμπουμ που είναι πολύ πολύ σούπερ παρόλα αυτά και που θα τα μνημονεύουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ανάποδα μπρος. Να πω πρώτα για τις απογοητεύσεις και μετά στα 10 συν 1 θα ακούσουμε και μουσικούλα. Φύγαμε λοιπόν. Η πρώτη, μάλλον η νούμερο 3 απογοήτευση είναι, δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό, Halloween, το Halloween. Με μεγάλη φωνή βαριά καρδιά φτάνω να το λέω αυτό και φτάνω να το λέω αυτό γιατί είχα εξαιρετικό hype με το Skyfall, θυμάστε αυτό το βίντεο που κάναμε. Παρόλα αυτά και όλο αυτό το hype που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτούς και τα λοιπά, το τελικό αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει. Το άλμπουμ έχει το καλύτερο εξώφυλλο καταρχήν εδώ και την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, μισή που και παραπάνω, έργο τέχνης πραγματικό. Ο ήχος του είναι μια χαρά, ηχητικά είναι σούπερ, ωραία, στημένος, δομημένος, τέλεια. Τα τραγούδια όμως λείπει αυτό το κάτι που θα σε ξετρελάνει, ρε παιδί μου. Καταρχήν λείπουν τα ρεφρέν, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι λείπουν τα τρομερά ρεφρέν. Φοβερό πρόβλημα αυτό. Επίσης νομίζω ότι η Desavantaj είναι το, ενώ είχε ένα σούπερ πλεονέκτημα, είχε μια τριάδα φοβερών τραγουδιστών, ιστορικών τραγουδιστών και μπορείς να τους εκμεταλλευτείς στο έπακρο, δεν συμβαίνει αυτό, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να πετύχουν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια τριάδα μπροστά, ξέρω εγώ, παλιά Μπάρτσα που είχαμε, Μέση, Σουάρες, Νεϊμάρ, φοβερή τριάδα και να μην έκανε τίποτα. Κάπως έτσι νιώθω για τους Ντέρις, Χάνσεν και Κίσκε. Στο τέλος της ημέρας, με τις στιγμές του, δεν μπορώ να πω το άλμπουμ, είχε και κάποιες καλές στιγμές, αλλά συνολικά αυτό που περίμενα δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελα. Και το 7,5 που είχα βάλει τότε στο review που είχα κάνει στο Rock Overdose, άμα έβαζες τώρα ούτε 5 δεν θα έβαζα. Κρίμα ρε γάμο το, γιατί είχα πολύ hype για αυτή τη φάση. Θες πω, θα περιμένω το live τους όποτε και γίνει και εφόσον. Και μέχρι τότε βλέπουμε. Και η νούμερο 2 απογοήτευσή μου είναι το Σεντσούτσο των Iron Maiden. Κάποιοι δεν περιμένατε ίσως να είναι εδώ και στο περιμένετε στο top, θα εξηγήσω παρακάτω. Καταρχήν να πω ότι όταν βγήκε ο δίσκος, εκείνη την περίοδο εγώ είχα ένα πρόβλημα υγείας σε recovery, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάποιο βίντεο. Παράλληλα με αυτό είχε κάποιο πρόβλημα η μητέρα μου υγείας και ένταρχα, οπότε δεν ασχολήθηκα καν. Μίλησα όμως στη ραδιοφωνική μου εκπομπή που παίζει κάθε βράδυ, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 η ώρα στο Rock Overdose Radio, για το άλμπουμ, οπότε όσοι το έχετε ακούσει και παρακολουθείτε και, και τα βίντεο μου εδώ, θα ξέρετε περίπου τι θα πω. Αρκετά παιδιά μου ζητάνε την άποψή μου στα διάφορα βίντεο που ανεβάζω, οπότε αφού το θέλετε να σας πω λίγο την άποψή μου, μια και εν δυνάμει είναι και στις απογοητεύσεις μου, δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και τόσο σημασία η άποψή μου από τη στιγμή που δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός αερομελιανάκιας. Εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω. Εμένα το πρόβλημά μου το κυρίως είναι με το άλμπουμ αυτό ο ήχος. Δηλαδή θεωρώ ότι στο επίπεδο αυτό που είσαι, σε αυτή η μπάντα με αυτό το υψηλό budget, δεν μπορεί να χάνω μία τον τίγησο, μία τον βρίσκω, μία πάνω κιθάρες, μία αυτό, μία λίγο πιο μπουκωμένα, μία... Όχι, δεν γίνεται αυτό.
κάποιοι που είσαι στο πατήτων Ολομίδη μου το δικαιολογήσατε ότι έχει κάποιες αιμονές ο Χάρης με τον παραγωγό κτλ. Και κάποιοι άλλοι είπαν το άλλο τρελό, ότι οι Iron Maiden λέει θέλουν να ακούγονται έτσι ο ήχος, λέει, για να ακούγεται έτσι ο ίδιος, λέει, και με τα live. Όχι. Οι Iron Maiden έχουν το χάλι ήχος live, μην τρελαθώ. Ο ήχος ήταν κακός. Κάποιοι άλλοι μου είπαν ότι εξής κάτι στο pick-up, λέει, και στο CD ακούγεται καλά, λέει, δεν ακούγεται τόσο καλά, λέει, στις streaming platforms κτλ. Όχι. Cross platform πρέπει να παίζει καλά. Πρέπει να τα ακούω παντού καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το αξίω, okay, αγοράζω το CD. Ψηφιακά τέλεια ακούω, ξέρω εγώ, ή αναλογικά ή whatever. Αλλά όταν θέλω να πάω στη δουλειά μου και θέλω να το ακούσω στο αυτοκίνητο, στο μετρό, δεν μπορώ να το pick-up στην πλάτη να πάω επειδή θέλει ο παραγωγός να ακούγεται καλά στο pick-up. Δεν λειτουργούν αυτά έτσι. Είναι αστείες δικαιολογίες, οι οποίες δεν έχουν και καμία υπόσταση και είναι και λίγο γελίες σε γραφικές, οπότε δεν τις ακούω. Το ήχος έχει κακό ήχο. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί. Τα προβλήματα του προσδίκησαν λόγω της υγείας του. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όμως ο ήχος είναι κακός. Πάμε στο επόμενο πρόβλημα. Οι Iron Maiden έχουν μία τάση στα δύο τελευταία τους άλμπουμ να είναι λίγο πιο 70's progressive. Δεν ξέρω τι πετριά είναι αυτή που έχουν φάει στα τελειώματα της καριέρας τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο Book of Souls εμένα κάποια πράγματα μου άρεσαν και είμαι OK με αυτό. Οι Iron Maiden έχουν 70's επιρροές προφανώς και heavy progressive μαζί σας. Αλλά τις έβγαλαν τώρα. Και εν πάση περιπτώσει να το κάνουν και μαζί τους αυτό, full μαζί τους αυτό. Τα κομμάτια όμως δεν θα επαναλαμβάνουν τα ίδια. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνεις τα ίδια θέματα και τα ίδια θέματα και τα ίδια θέματα, ούτως ώστε να λες ότι σε προβλήσει. Δεν παρέλειπε έτσι. Δηλαδή, παρέλειπε χάρη το Hell on Earth. Ένα εκπληκτικό κομμάτι. Άκουσα εκπληκτικά σημεία μέσα. Πώς θα γίνει. Όμως το κομμάτι είναι 6,5 λεπτά, ρε παιδιά. Αν ήταν 6,5 λεπτά, θα ήταν highlight career. Είναι 12 λεπτά και είπαν ρου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 ρ
και τα επαναλαμβανόμενα θέματα και κάποια κομμάτια παντελώς τη διάφορα, όπως το Writing on the Walls, ας πούμε, Writing on the Walls, όπως λεγότανε, και το ομώνυμο και διάφορα, τέλος πάντων, γενικώς μακριά, ο δίσκος μου άφησε και στενοχώρια στο τέλος, από την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να τελειώσει έτσι η φάση τους. Τέλος πάντων, οκ, περιορέξεως, my point of view για το Ντούτσου. Κακός ήχος, επαναλαμβάνομαι θέματα και κάποια τραγούδια διάφορα, δυστυχώς. Δηλαδή στο Book of Souls έχω να θυμάμαι πράγματα, αυτό όχι. Κρίμα. Ουφ, πάμε και στο νούμερο 1, στη νούμερο 1 disappointment. Το νούμερο 1 disappointment ξεκάθαρα και αυτό είναι το COVID effect στη live μουσική. Πραγματικά έχω να πάω στην αυλή από το Slayer το 19 και δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι φτάνουμε στο 22 και κάποια πράγματα ακόμα είναι αμφίβολα. Ήταν να πάω στην συναυλία του Suicidal το καλοκαίρι που είχαν πάει στη Τεχνόπολη, αλλά είχα κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και δεν ήμουν σίγουρος, ήταν και λίγο τρέλα η κατάσταση. Δεν ήμουν σίγουρος και επίσης τώρα δεν μου κάθεται και όλη φάση καλά. Θα πήγαινα αν είχα κάνει και τα εμβόλια μου κτλ. Αλλά είπα, όχι, άστο, μην μπαίνει στα ρίσκα σου. Οπότε περιμένω με αγωνία να δω τι θα γίνει το 22, γιατί ήταν πάρα πολλά άπειρα live να δούμε. Οπότε δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να στενοχωρεί, να κουράζει και να έχει και μεγάλο impact και πάνω στις ζωές ανθρώπων, γιατί ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τα live. Και δεν εννοώ για τους καλλιτέχνες μόνο, εννοώ παραγωγές, συναυλιών, ο ανθρωπάκος, ο κουβαλής, τα καλώδια, ο road crew, όλοι αυτοί. Εντάξει, πώς να σου πω, η επιρροή του COVID παγκοσμίως στην οικονομία είναι πρόβλημα, αλλά έπιασα τώρα το δικό μας εδώ, έτσι, και στη μεγάλη εικόνα είναι πρόβλημα. Οπότε εύχομαι το συντομότερο δυνατό να αλλάξει αυτό και να δούμε live. Οπότε πάρτε κι εσείς ο καθένας προσωπικά, κάντε αυτό, κοιτάξτε στον καθρέφτη και κάντε αυτό που πρέπει, αν θέλετε να δείτε καλά live και να φάγει κανένας άνθρωπος ψωμί, συνολικά. Γιατί άμα το αφήσουμε έτσι, δεν λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε. Τα πάμε τώρα τις απογοητεύσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Στο νούμερο 10. Δεν θα το πιστέψετε ότι εγώ στο νούμερο 10 έχω black metal album. Πάμε. Στο Distant is Fertile
αν το προφέρω σωστά, εν πάση περιπτώσει, στο νούμερο 10 μου. Η... Δεν του λέω και γερόλικου, αλλά με τάσα βιότητα μία από τι πιο εμπορικέ black metal μπάντε στον πλανήτη. Επέστρεψε με ένα άλμπουμ καταρχήν που έχει εξαιρετική παραγωγή. Εξαιρετική παραγωγή μνημειώδη με φοβερά ορχιστρικά σημεία. Ωραία τραγούδια που σημαίνουν στο κεφάλι και γούσταρα αφού είναι και αδιανόητα πολύ, θα έλεγα. Και απρόσμενα πολύ, δηλαδή πες ντρόψε για αρκετές μέρες το άλμπουμ τους. Δέχομαι ότι είναι πιο εμπορική από ό,τι ήταν. Το δέχομαι, το ακούω, για να το λέτε κιόλας εσείς που ξέρετε περισσότερο, ok. Εγώ δεν είμαι black metal σε καμία περίπτωση και λίγα πράγματα ακούω. Και να πω την αλήθεια μου, αν μπορεί να γυρίσει, μου αρέσει περισσότερο από του Widowfell. Το album μου άρεσε πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ καλά, γλουφταρά και από ό,τι είδα και τη λίστα πολλών ήταν μέσα. Οπότε αυτό. Γιατί όχι, καταλαβαίνετε. Ωραία, λοιπόν πάμε στο νούμερο 9. Για να δούμε τι έχουμε στο νούμερο 9. Πάμε στο νούμερο 9. Λατρεμένη Bullet from My Valentine στο μόνιμο δίσκο τους. Λατρεμένη πραγματικά Bullet from My Valentine, το 18 του Academy στην Αθήνα. Το σπάσανε, το γεμίσανε, το διαλύσανε, γιατί υπάρχει νεανικό metal κοινό εκεί έξω. Απλά κάποιοι δεν το βλέπετε, γιατί θέλετε πελάτες που πουλάνε Judas Priest και Motorhead και όχι άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς, δεν το αγαπάμε εμείς, δεν πειράζει. Οι Ουαλοί, καλά, τίποτα από Ευρώπη δεν έχω πάνω στη μουσική τους, παρά μόνο καταγωγή, full Αμερικανία. Γενικώς αποζήτησαν ότι το τόπο αμερικανίζει αρκετά. Έχω τελείως γυρίσει στην Back to the Roots, να πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, το τελευταίο του άλμπουμ, το μόνιμο άλμπουμ, το Bullet for My Valentine, δεν είναι σιγά σιγά τα δύο προηγούμενα από την αλήθεια μου, αλλά είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, φανταστικό, σπέρνει, κάνει τη δουλίτσα όπως πρέπει. Κολλημένα και δαιμονισμένα ριμπ, διαβολεμένες ταχύτητες, κορίλα φουλ, ναι, γιατί όχι κυρία μου. Λοιπόν, είμαστε στο 19-9, πάμε στο νούμερο 8. Στο νούμερο 8 έχουμε γνώριμα πράγματα. LTE 3, το περιμέναμε, δεν 25 χρόνια, και βάλε, η τρελοπαρέα μαζεύτηκε και πάλι, εντάξει, το επίπεδο είναι υψηλή διανόηση και πάνω είναι αυτά. Εντάξει, οι ρούντες, Πετρούτσι, σαν εντάξει, οι άνθρωποι ξέρουν ο ένας τον άλλον καλύτερα από τους γονείς τους. Οπότε το αποτέλεσμα είναι διαμολευμένο. Όλα τα κομμάτια είναι σε τρομακτικό progressive επίπεδο. Αναπροσδιορίζουν τη φάση τελείως. Ξεκαβλώσαν κι όλοι, μας είχαν γαλήσει με τον Πορτνό και τα λοιπά. Και χάρηκα πάρα πολύ που πήγε έτσι η φάση. Και ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Εξαιρετικό από την αρχή μέχρι το τέλος τους. Με γέμισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά και γούσταρα full όσο δεν πάει. Πραγματικά, γούσταρα όσο δεν πάει. Χάρηκα που ξανά άκουσα τον Πορτνόι μαζί με τα φιλαράκια του. Δεν τον θέλω πίσω. Οπότε εδώ μου άρεσε πάρα πολύ. Τους βγήκε η φάση, κάναν και τα γούστα τους.
και είμαστε όλοι happy. Πετρούτσι, πώς διδάσκεις έτσι? Μάκης, μεγάλο παίξιμο, εντάξει, προφανώς, δεν τα περιμένα, δεν τα ακούσει, εντάξει, μην τρελαθώ. Πάμε στο νούμερο 7. Η Labyrinth στο νούμερο 7, μαζί με τον Panda που θα είναι στο νούμερο 6, που αρνούνται να πούν ότι το Power Metal έχει πεθάνει. Οι Labyrinth, πραγματικά, δύο τελευταία άλμπουμ σκίζουν, πραγματικά εξαιρετικό το επίπεδο της μουσικής που παίζουν, πλήρες, γεμάτο, πλήκτρα, φανταστική παραγωγή, ωραία στίχη, ωραία δομή, Power Metal, το ωραίο, το μεθανιώτικο, ρε, το μεθανιώτικο. Το άφησα επίτηδες να ακούσετε, για μήπως τυχόν δεν τους έχετε πάρει γραμμή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Ελλάδα και την Labyrinth. Λίγα Power Metal σχήματα έχουν μείνει, για μένα το ιδίωμα έχει πεθάνει, μάλλον ψυχοραγεί να το πω σωστά. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, η μία αυτή εδώ και η επόμενη. Πάμε για την επόμενη. Μου έλεγε ο Κατσιόνης Πανούλη, δεν έχεις ιδέα τι έχω. Δεν τον πίστευα και πολύ. Άκουσα κάποια πράγματα, τα γούσταρα, το τελικό αποτέλεσμα και αυτό που μου σέρβιρε και μου έδωσε να ακούσω πριν να ακούσετε όλοι εσείς, με σόκαρε. Σταμάτησα το αυτοκίνητο στην άκρη, μετά από τα τέταρτα τραγούδια τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Μπαμπή, δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου. Δεν έχεις ιδέα τι ορολογιακή βόμβα είναι αυτή που έχεις στα χέρια σου. Ιδού. Όταν είπε ότι θα πάρει τον Χέιμαν, λέω τον τελικό τραγουδιστή των Horizon, ήμουν σε φάση Άντρος Γεωργιάδης. Τι είπατε? Αυτό. Φαίνεται τελικά ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ο Χέιμαν έχει ακόμα να δώσει. Δεν ξέρω αν. Είχε ακόμα να τσιρίξει. Δεν ξέρω γιατί δεν τσιρίξει τόσο όσο έπρεπε. Ερχόμαστε, είναι νομίζω η φάση. Το υλικό πέρα του Black είναι τρομερό. Οι Warrior Pack είχαν τρομερό impact στο Underground. Το οποίο σε αυτό εδώ το δίσκο όχι απλά το βεβαίωσαν, τα διέλυσαν όλα. Δηλαδή, ο Μπαμπής έτρεξε τελείως και έδινε δίσκους, λέει. Συνέχεια. Έγινε μεγάλο χαμό. Μέχρι και το χτύπησαν μεγάλα μαγαζιά την πόρτα, πώς να σας πω. Δικαίως. Το άλμπουμ είναι by far το καλύτερο power metal που άκουσα φέτος. Δεν έχει σημασία αν ο Κατσιόνης είναι αυτή η οικογένειά μου. Έχει σημασία έχει ότι αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που σημαίνει είναι ξεκάθαρο και δεν το λέω εγώ εμπάσχετο. Οπουδήποτε και να χτυπήσει το underground την πόρτα, όλοι και μπορεί να υπάρχει λένε. Ο δε Ανδρέας που γράφει εδώ το υλικό, ρε καλέ μου φίλε, ρε καλέ μου Χριστιανέ, πού είχες βρει την τέτοια ψηρέπωστη, πού
μάγκα. Η μάγκα, η μάγκα. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, πιάνουμε πεντέδα, ε. Και έχει εδώ τώρα πράγμα για πάντα. Τζίρα είναι αυτή, το φόρι είναι αυτό, είναι αυτό το άλλο και είναι αυτό το γκρούμα που θα τους πάει στο τέρμα εκεί που έχει γίνει πάει, ρε. Δισκάρα, παραγωγάρα, ριφάρες, Αμερικανή, λαφούλ, δεν έχω και πολλά να πω για το μάτι, σίγουρα για το άλμπουμ. Μου άρεσε πάρα πολύ, το έλειωσα πάρα πολύ. Βγήκε στα πρώτο μισό από το θυμάμαι κιόλα, αν θυμάμαι σωστά, του χρόνου που έλειπαν οι μεγάλες κυκλοφορίες και το σκισά. Ανεβοκατέβηκα την Αττική εδώ πάρα πολλές φορές μετά αυτό. Το άκουσαν πάρα πολύ δίπλα μου όσοι κινητέο περνάγανε. Πολύ καλό δίσκος. Δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω. Γιατί παραπάνω έχω δύο-τρεις αγαπημένες μου μπάντες ή μια πολύ καινούργια μου αγαπημένη. Μου άρεσε πάρα πολύ, ο είναι πάρα πολύ καλός. Ο δίσκος είναι κορυφαίος, ο δίσκος, πώς να το πω, γράφει χιλιόμετρα, είναι statement, έχει μεγάλη επιτυχία, έχει χατζημεταλλάδι και αναγνώριση, wow, κάποιοι σταματήσαν να ακούνε μετά από 89 μουσική και ξαναρχίσανε. Σε καλό δρόμο είστε, go on, πάμε, το έχετε. Οπότε, μου άρεσε πάρα πολύ το δίσκο. Πέρα από την πλάκα τώρα ήταν πάρα πολύ καλός, γεμάτος. Στη λογική τους δεν ξεφύγανε πολύ, δεν ανακαλύψαν τον τροχό στη λογική τους, αλλά καλός. Πάμε στο 4. Πάνε όλα, ρε. Τι θέλω να κάνουμε για τα επόμενα δύο λεπτά που θα βγουν τραγωδί. Να κοπανιόμαστε. Ωραία, in the court of the dragon, Trivium, ρε φίλε. Εντάξει, το πρόβλημα των συγκροτημάτων επίπεδου Trivium είναι ότι κολλημένοι άνθρωποι προσπαθούν μονίμως να βάλουν ταπέλες στα συγκροτήματα. Είναι η Megadeth, είναι η Metallica, είναι οι παπαριές μαλακίες, είναι όλα αυτά. Αφήστε τα συγκροτήματα, τις ταμπέλες και μην τους γεμίσετε άγχος. Όταν απελευθερώνονται, βγάζουν δισκάρες. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τίποτα ή να βάλουμε ταμπέλα οπωσδήποτε. Όχι! Δισκάρα! Άρα δεν έχω να πω και πολλά, και πολλά είπα και πολύ το συζητήσαμε, δηλαδή εντάξει δεν, το τέλειο, ήχος φανταστικός,
η κιθαριστική δουλειά τρομερή, οι κιθάρες και οι ρυφάρες είναι αδιανόητες όλο το άλμπουμ. Τον Μπόμπι Μίσον είναι από εκεί. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν τυχόν έχετε τσεκάρει το νέο Trivium. Τσακίζεστε, κλείνετε το βίντεο μόλις τελειώσει και πάτε και βλέπετε Trivium, ρε. Trivium, ρε. Πού είμαστε, χάθηκα. Είμαστε στο 3. Τι λέω τώρα. Η νεράιδα και το παλικάρι. Έπικα. Έπικα, κύριε. Το Omega είναι ένας δίσκαρος από εδώ μέχρι Φιλανδία. Όχι στα δύο προηγούμενα μαζί σας, αλλά πάλι υψηλότερο επίπεδο, πάλι φοβερή παραγωγή, πάλι όλα ωραία δουλεμένα, πάλι έχει γίνει αλφάδι το πράγμα και μπράβο τους. Τι να πω τώρα για τη Simone Simons. Για μένα καλύτερη metal τραγουδίστρια. Όλα τα πράγματα είναι σωστά σε αυτό το άλμπουμ. Έχουν πέσει πολλά λεφτά σε αυτό το άλμπουμ των Epica και πολλοί έχουν στενοχωρηθεί που έκαναν το live, το Mega Live χωρίς κόσμο, όπως την Καμαρέ για τα 30 χρόνια τους, χωρίς να είναι δυνατόν τέτοιοι δίσκοι να μην έχουν κόσμο κάτω από το COVID effect που είπαμε νωρίτερα. Δίσκος λατρεμένος, δίσκος που αγοράστηκε την πρώτη στιγμή, δίσκος που άκουσα με το γιο μου, 10 χρονών ο γιος μου και μπαμπά να βάλουμε Epica. Φανταστικό δίσκο, ρε, φανταστικό δίσκο, πραγματικά. Μεγάλος, πολύ καλός. Πάμε στο νούμερο 2 μου. Love, light, have a band on our side. Leading us dull without will to thrive. Life's past, uneventfully by. Anything challenging set aside. Μαλάκες, κάντε εμβόλια, κάντε rapid test, κάντε self-test, κάντε τεστ εγκυμοσύνης, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά σας παρακαλώ, προστατευτείτε, μπας και σταματήστε το κακό και δούμε το show in live. Σοβαρευτείτε, ρε. Grateful receive what the seed provides. This vice is a sinful lie. Fade into black every glimpse of light. Δεν έχω κατάλαβα για τον Μπιλιάλ. Είναι δισκάρα από πάνω μέχρι κάτω. Ένα τσικ κάτω από το προηγούμενο, αλλά δισκάρα από πάνω μέχρι κάτω. Δισκάρα από πάνω μέχρι κάτω. Άλλη μία τρανταχτή απόδειξη, αλλά ένα μεγάλο statement ότι υπάρχει καλή μουσική εκεί έξω, ρε ποτέ. Υπάρχει, ρε. Ρε, ξεκολλάτε λίγο, γάμο. Και σας το δίνω, μάλλον το δίνω στη πάση, ότι οι πες τους, οι Σόεν έχουν κοινό στην Ελλάδα. Ευτυχώς. Μεγάλος δίσκος. Όλα καλά, όλα τέλειο. Όλα καλά. I will do as you say, cracking my armor to break away. All blame I assign to myself. Τρομερό. Πάμε στο νούμερο 1. Πριν πούμε ποιος ήταν ο καλύτερος δίσκος και από τους προηγούμενους, εδώ όμως πρέπει να το δυναμώσουμε τέρμα. Εδώ
είμαι, εδώ είμαι. Αφήνουν πίσω τους το προηγούμενο τους άλμπουμ και το Seven of the Mind είναι εδώ και το Spoil. Παραγωγή για σεμινάριο. Άνοιξαν στη σελίδα πώς θα κάνω την καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Μάλιστα. Ανοίγω. 1991 Black Album Bob Rock του Black Fury. Τα βάζω κάτω. Α, μάλιστα, τι γίνεται μάλιστα. Έτσι θα κάνω. Παμ, παμ, το. Υπάρχουν κορυφές και κορυφές και κορυφές. Μία, έτσι ανεβαίνει η Volbeat. Μία, έτσι ανεβαίνει η Volbeat. Δεν, οι άνθρωποι φεύγουν τελείως, πλέον οι Γούντε. Οι Γούντε είναι μέσα στις 4-5 μπάντες που οι Γούντε τη φάση μας. Εκπληκτικός ο τραγουδιστής για άλλη μια φορά, ο Όλσεν, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται. Πραγματικά όλο το δίσκο είναι φανταστικός, ωραία ρυθμ, παίξιμο, συναίσθημα, ταχύτητα, διάθεση, όρεξη. Oh! Πολύ πολύ εύκολο νούμερο 1. Περνάω πάρα πολύ καλά με το δίσκο μου και μόλις πριν από 20 μέρες και είναι τρομερός, περνάω πάρα πολύ καλά με το δίσκο. Είναι γεμάτος, είναι πλήρες, έχει την Αμερικανιά του αυτή. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα. Εδώ είναι όλη η φάση. Εδώ είναι η φάση, εδώ. Τρομερός δίσκος. Αβίαστο νούμερο 1. Αβίαστο νούμερο 1 και θα ήταν το νούμερο 1 εάν δεν υπήρχε το απόλυτο νούμερο 1. Κυρίες και κύριοι, εγώ εδώ που είμαι κάνω λίγο πιο εκεί και από εδώ, όπως βλέπω εδώ, είναι η θέα από την κορυφή του κόσμου, φίλοι. Όσο και αν δεχτώ ότι είναι η αγαπημένη μου μπάντα, το δέχομαι, ψέματα είναι. Και εσάς η αγαπημένη σας μπάντα, αυτή η μπάντα που γουστάρει σαν τρελός, όταν βγάζει δίσκο είναι το καλύτερο της χρονιάς. Κι εγώ. Δεν ενδιαφέρομαι σε αυτό. Όσο όμως και αν είμαι εγώ fanboy, όσο και αν είμαι τρελός θεατεράκια, όσο και αν είμαι παιδί μου κολλημένος με τους θεατέρ, όσο και αν μου πείτε ό,τι και να μου πείτε για αυτούς, τα ακούω όλα, τα ακούω. Η καθολική αποδοχή του δίσκου από όλους είναι αυτό που έχει συγκλονίσει εμένα προσωπικά και όλους τους οπαδούς των Dream Theater, αυτό που ζούμε γύρω μας, την απόλυτη καθολικότητα και αποδοχή σε αυτό το δίσκο. Είχα πει στη ραδιοφωνική μου εκπομπή ότι τα reviews που διαβάζω για το A View from the Top of the World είναι τόσο διδραμβικά και έχουν τόσο καθολικότητα που αντίστοιχη καθολικότητα είχε το Sins from a Memory. Από τότε έχω να τα ζήσω αυτά. Προσέξτε, δεν λέω ότι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε από το Sins μέχρι εδώ δεν είναι καλύτερα από το Ιδιού. Ναι, είναι. Αρκετά από αυτά. Άλλο λέω. Εννοώ ότι αυτή η καθολικότητα στην αποδοχή αυτού που ακούμε είναι που εμένα με συγκλώνησε σε αυτό το πράγμα. Έφταναν τα review το ένα μετά το άλλο και μετά άρχισαν τα review του κόσμου και τα review των ανθρώπων που δεν περίμενα ότι θα γράφουν τόσο καλά πράγματα γι' αυτό.
υψηλότατου επίπεδου progressive metal, υψηλότατου επίπεδου, ίσως τελικά είναι το καλύτερο άλμπουμ της Μαντζίνη Ήρα, δεν ξέρω. Δεν με διακμένει, δεν ποτέ στα σουφία τρεβόντα κοιτάω αυτά. Κοιτάω ότι η μπάντα από την ίδρυσή της κοντεύει 35 πλάς χρόνια και αυτό. Εγώ γούσταρα πάρα πολύ σου κάτι μεταλλάδες που γράφουν καλά πράγματα γι' αυτό, ε. Πετρούτσι. Άσουμε. Μη πίσω του. Μη πάσε. Το Review of the Top of the World είναι ένα εξαιρετικό Pera Black Album. Pera Black Album. Ωραία, δομημένο, σωστό. Δεν λείπει τίποτα, δεν περισσεύει κάτι. Δεν είναι κάτι λιγότερο, κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Είναι ένα αλφάδι στη δισκογραφία των Dream Theater. Μάλλον έχει και την καλύτερη παραγωγή σε Dream Theater Album. Μάλλον. Σίγουρα. Σίγουρα έχει την καλύτερη παραγωγή Dream Theater στην Μαντζίνη Ήρα, σίγουρα. James Rabbit, τώρα που τον άκουσα μόλις τραγουδάει, έχει κατεβάσει λίγο το εύρος του να τραγουδάει λίγο safe, πείτε το, μαζί σε αυτέ, γιατί όχι. Το αποτέλεσμα όμως αυτό είναι ότι βγάζει αυτή τη μελωδικότητα που έχει στη φωνή του, που μας έχει διαλύσει, ρε. Τι ωραία τραγουδάει ο Λαμπρής αυτό το άλμπουμ, ρε. Αυτό λοιπόν ήταν το top μου για τη χρονιά που μας πέρασε, με τους πολύ αγαπημένους μου Dream Theater φυσικά να πρωταγωνιστούν. Εντάξει, σας είδατε, έβαλα, είμαι πόσο τίμιος είμαι και δίκαιος, έβαλα 10 δίσκους που γούσταρα πάρα πολύ και ένα που το γούσταρα πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν μπορούσα να το ακούσα απ' έξω, τώρα σας είμαι ειλικρινής, τώρα το ίδιο κάνετε που κάνουν όλοι. Εντάξει, είμαι fanboy της φάσης, των Theater και εντάξει. Για να ακούσουμε εδώ κάτι ωραίο. Λοιπόν, τι ωραίο δίσκο. Τι ωραίο δίσκο. Λοιπόν, με την ευχή να βρεθούμε σε όλα τα live infection και έξω, με την ευχή να σταματήσουμε να έχουμε απόλυση από το διάλογο που μπλέξει, με την ευχή για περισσότερο μυαλό από αυτό που είχαμε το 2021 και με την ευχή να ακούσουμε καλύτερη μουσική, να περάσουμε καλά. Και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου εύχομαι ως πρώτο heavy metal για αυτόν τον τόπο λιγότερη ποδοσφαιρική τοξικήλα στη μουσική. Λιγότερη. Όλοι έχουμε απόψεις, γνώμες, λάθος, σωστές. Όλες πρέπει να είναι σεβαστές. Ο σεβασμός είναι κάτι που δεν τον κερδίζεις μόνο. Στο διδάσκει και το σπίτι σου. Να μάθουμε να σεβόμαστε την άποψη του άλλου στη μουσική και λιγότερη ποδοσφαιρική τοξικήλα. Δεν είναι εμείς που από εδώ, έτσι. Και το λέω όχι τόσο στους οπαδούς που βρισκόμαστε να πούμε τις μπίδες και καταλαβαινόμαστε, αλλά το λέω περισσότερο για αυτούς που είναι επώνυμοι, γράφουν, παίζουν σε μπάντες, γράφουν σε περιοδικά, γράφουν σε zines, πάνε κάτω από τις αναρτήσεις τους και τους μπάντες γράφουν περίεργα πράγματα. Δεν είναι αυτό heavy metal. Αυτό είναι τοξική ποδοσφαιρίλα καφρίλα που δεν σχετίζεται με το χώρο. Με την ευχή λοιπόν λιγότερη τοξική καφρίλα ποδοσφαιρίλα και περισσότερο σεβασμό στα ακούσματα του καθένα, έχουμε πραγματικά το 2022 να μας δίνουν υγιείς, εσάς και τις οικογένειές σας, εμάς και τις οικογένειές μας, όλους να είμαστε υγιείς και ραντεβού στις συναυλιάρες που εκεί έξω είναι πολλές.